Γράφοντας κάποιος το όνομά σας στο Google, τα πρώτα πράγματα που βγαίνουν στις αναζητήσεις είναι έβιβατη είδους σχέσεις. Γιατί θεωρείτε ότι ο κόσμος έχει τόσο ενδιαφέρον να μάθει για τις σχέσεις? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Μάλλον ψάχνουν και δεν το βρίσκουν, δεν υπάρχει σχέση. Γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί όσο μεγαλώνεις, αρχίζει λίγο και ο φτερωτός έρωτας γίνεται είδος προς εξαφάνιση. Περί σχέσεων, λοιπόν, είναι ξεκάθαρη επιλογή αυτό το πράγμα. Προτιμώ να είμαι μόνη μου, να έχω την ησυχία μου, να έχω την ηρεμία μου, από το να είμαι με κάποιον άνθρωπο με τον οποίο δεν περνάω καλά. Δεν μπορώ να μπαίνω στη διαδικασία συνεχώς να επιλύω συμπεριφορές για τις οποίες δεν μπορώ να τις επιλύσω. Είναι αδύνατο. Ούτε υπάρχει περίπτωση εγώ να λύσω το θέμα μεταξύ της γυναίκας και του άντρα, γιατί είναι άλυτο. Ο άντρας και η γυναίκα έχουν μεταξύ τους πρόβλημα. Από τότε που γεννήθηκαν, δηλαδή σαν όντα, από τη φύση τους, είναι δύο διαφορετικά όντα. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να λύσω εγώ αυτό το θέμα. Το θέμα είναι αυτός ο άνθρωπος που τελικά θα είναι δίπλα μου για κάποιο λόγο. Τελικά θα μπορέσω εγώ να τον αντέξω. Αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μπορούμε να αντέξουμε αυτό που είναι δίπλα μας. Εσείς τι θα λέγατε, ας πούμε, αν πλησιάζατε κάποιον? Τι εννοείς? Τι θα του λέγατε για να τον φλερτάρετε? Εγώ να φλερτάρω άντρα, τρελάθηκες, παιδάκι μου. Γιατί καλέ, πού ζούμε? Όχι ρε παιδιά, είμαι και λίγο της παλιάς σχολής εγώ. Τώρα τι να πάω, δεν θα κάνω εγώ αυτά τα πράγματα. Δεν ντρέπω, και εκτός ότι ντρέπομαι, δεν είναι του τύπου μου.